Παρέμβαση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας για το θέμα των καταλήψεων. Ο κύριος Τσάμις επισήμανε χαρακτηριστικά ότι το σημαντικότερο όλων είναι το θέμα που αφορά στο συνωστισμό των μαθητών, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για εστίες διάδοσης του κορονοϊού. Οι καταλήψεις που έχουν σαν πρόταγμα το θέμα της χρήσης μάσκας στους μαθητές αλλά και στους καθηγητές είναι λάθος. Εμείς συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχουν μάσκες. Δυστυχώς είναι ένας τρόπος να προστατευτούμε. Δυστυχώς δεν είναι τόσο ευχάριστος, αλλά είναι ένας από τους λίγους τρόπους που έχουμε μέχρι να βγει το εμβόλιο για να μπορέσουμε να μειώσουμε τη μεταδοτικότητα του ιού μεταξύ των ανθρώπων. Πρέπει επομένως και η εκπαιδευτική κοινότητα να χρησιμοποιεί τις μάσκες κατά τη διάρκεια της συνύπαρξής τους μέσα στις σχολικές μονάδες. Πρέπει οι καθηγητές, θα επιφορτισμένοι αυτό το βάρος, να βρουν φάνταστους τρόπους για να εφαρμόζεται αυτό το μέτρο και από τους ίδιους αλλά και από τους μαθητές. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο και ιδιαίτερα στα μικρότερα παιδιά, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί όσο δυνατόν περισσότερο, αναγνωρίζοντας ότι δεν είναι και εύκολο να εφαρμοστεί πλήρως, αλλά εν πάση περιπτώσει όσο δυνατόν περισσότερο, ειδικά από τους μεγαλύτερους, και πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι να βρεθεί η οριστική λύση. Επομένως, δεν συμφωνούμε καθόλου με τις καταλήψεις που έχουν ως αιτία την μη χρήση μάσκας. Βλέπουμε ότι ναι μεν τα παιδιά αντιδρούν, όσοι αντιδρούν τέλος πάντων στη χρήση μάσκας, αλλά από την άλλη μεριά, φεύγοντας από το σχολείο, συνοστίζονται είτε σε ανοιχτούς χώρους είτε σε κλειστούς καφετέρες κτλ. Οπότε ουσιαστικά είναι σαν να φάσκουν και αντιφάσκουν. Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία προάγει την μεταδοτικότητα όταν συνωστίζονται και χωρίς μάσκα σε άλλους χώρους. Επομένως, υπάρχουν παράδοξες συμπεριφορές που δεν συνάδουν με αυτό που θέλουν υποτίθεται να πετύχουν, και πιστεύουμε ότι πρέπει να σταματήσει αυτό, και επίσης να σταματήσουν και όσοι εξωσχολικοί υποκινούν για διάφορους λόγους αυτές τις συμπεριφορές των μαθητών, και ιδιαίτερα θα πρέπει συστήνουμε στους γονείς να μην μεταφέρουν απόψεις αντίθετες προς τη μάσκα στα παιδιά τους.